Επιστρέψαμε στην πλατεία Συντάγματος σε πολύ λίγη ώρα. Όσοι έχουν επιλέξει σήμερα να βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και εκείνοι που έχουν συντονίσει τους δέκτες τους στην ΕΡΤ, έχουν την ευκαιρία να δουν το καμάρι του έθνους, τα στρατευμένα νιάτα του λαού μας, που στο πέρασμά τους προξενούν ενθουσιασμό, αλλά πολλές φορές και συγκίνηση σε μικρούς και μεγάλους. Με την άρτια εκπαίδευσή τους, το άριστο ηθικό, την αφοσίωση στο καθήκον, αποτελούν την εγγύηση του έθνους για την ελευθερία μας, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική μας ανεξαρτησία, στέλνοντας διαχρονικά ένα μήνυμα αποτροπής. Ήδη όλοι έχουν πάρει τις θέσεις τους. Βλέπετε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και αν θέλετε να προσδιορίσετε την αξία ενός λαού, κοιτάξτε τους ήρωες που τιμάει και τις πράξεις που τον εμπνέουν. Λαός που ξέρει να τιμά τους ήρωές του, λαός που αγωνίζεται χωρίς να υπολογίζει τις θυσίες για τις ανθρώπινες αξίες, δείχνει τρανά και ολοφάνερα ότι είναι δυνατός και γεμάτος από ψυχικό μεγαλείο. Είναι λαός ικανός, όχι μόνο για να ζήσει, αλλά και για να μεγαλουργήσει. Τέτοιος είναι ο δικός μας λαός. Στους δέκτες σας, οι ανάπηροι πολέμου. Τιμητική η θέση στην παράλληλαση, όπως πάντοτε, έτσι και σήμερα. Είναι αυτοί που άφησαν στα πεδία των αγών τη σωματική τους ακεραιότητα. Είναι οι ανάπηροι πολέμου που περνάνε πρώτοι μπροστά μας. Συγκινητική είναι η στιγμή. Αιώνια είναι η τιμή και ο σεβασμός του λαού μας προς αυτούς για το μεγαλείο της θυσίας τους. Υποκλινόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους τούτη τη στιγμή, ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης. Και ακόμη η αναπηρική τους καρέκλα γίνεται σύμβολο για τους νέους, να μιμηθούν τους αγώνες τους, αν χρειαστεί, χωρίς να υπολογίζουν θυσίες. Τη μεγαλειώδη παρέλαση για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου του 1821 ανοίγει όπως κάθε χρόνο ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, το αρχαιότερο και μεγαλύτερο ανθρωπιστικό σωματείο της χώρας, με μέγιστο εθνικό έργο προς τη μαχόμενη πατρίδα. Και τώρα παρελάβουν τα τρία εθελοντικά σώματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Το Σώμα Νεσηλευτικής, Κοινωνικής Πρόνοιας και Σαμαριτών. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός από την ίδρυσή του το 1877 έχει να επιδείξει μια διαρκή δυναμική παρουσία σε κάθε έκτακτη ανάγκη της χώρας, αλλά και στην καθημερινότητα μέσα από προγράμματα που στοχεύουν στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, προστασίας της ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Βλέπετε και τους Αθηναίους που έχουν συρρεύσει εδώ στην πλατεία Συντάγματος, μικροί και μεγάλοι. Η σκέψη μας λοιπόν στρέφεται με σεβασμό σε όλες εκείνες τις ερυθροσταυρίτισες ηρωίδες, οι οποίες δίπλα στις ένοπλες δυνάμεις έχισαν το αίμα τους στους αγώνες για τη λευτεριά και τη δημοκρατία και έγραψαν σελίδες ηρωισμού και αυτοθυσίας. Οι σημερινοί εθελοντές νοσηλευτικής κοινωνικής πρόνοιας και σαμαριτών διασωστών ναύαγων σωστών, γνήσιοι συνεχιστές εκείνων, βρίσκονται καθημερινά δίπλα στον συνάνθρωπο, σε κάθε δύσκολη στιγμή, υπηρετώντας με αφοσίωση τα ανθρωπιστικά ιδεώδη και τις αξίες του ερυθροσταυρητικού κινήματος, ανεξάρτητα από φυλετικές, θρησκευτικές ή ιδεολογικές διαφορές. Η αναγνώριση του ανθρωπιστικού έργου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εκφράζεται τόσο από την ελληνική πολιτεία που τον θεωρεί συμπαραστάτη της στο δύσκολο αυτό έργο, αλλά και από την ελληνική κοινωνία που τον στηρίζει αδιαλείπτως στην πολύχρονη και μακρά διαδρομή του. Οι Ερυθροσταυρίτες είναι πάντα έτοιμοι 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, να βρεθούν εκεί που χρειάζονται και να προσφέρουν τις πολύτιμες για τον πολίτη υπηρεσίες τους. Ένα ιστορικό, ξεχωριστό σώμα.
παρελάβει αυτή την ώρα ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Βλέπουμε τους Σαμαρίτες, ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Οι Ερυθροσταυρίτες από την πρώτη στιγμή πρέπει να πούμε ότι βρέθηκαν και στην πρώτη γραμμή του μεταναστευτικού ζητήματος, συμβάλλοντας ενεργά κοντά στους μετανάστες και πρόσφυγες που φτάνουν στη χώρα μας. Να πούμε ότι το Γενικό Πρόσταγμα της Παρέλασης έχει ο διοικητής της Σχολής Ευελπίδων, υποστράτηγος Δημήτριος Χούπης. Έχουν πάρει τις θέσεις τους ακριβώς απέναντι από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο υποστράτηγος Χούπης μαζί με το επιτελείο του. Κυρίες και κύριοι, γιορτάζουμε σήμερα με υπερηφάνεια την επέτειο της 25ης Μαρτίου του 1821, την παλιγενεσία των Ελλήνων, την αναγέννηση του ελληνικού κράτους και ταυτόχρονα τιμούμε με θρησκευτική ευλάβεια τον Ευαγγελισμό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Γιορτάζουμε με σεβασμό και υπερηφάνεια για να αποδώσουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνη στους ήρωες του 21, αυτούς που πολέμησαν και θυσιάστηκαν για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθεριά. Πολύ ωραίες εικόνες αυτή τη στιγμή από την πλατεία Συντάγματος, τόσο με τους αναπήρους πολέμου, όσο και με μικρούς, οι οποίοι με τις ελληνικές σημαίες στα χέρια παρακολουθούν τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Πολύς ο κόσμος που έχει φτάσει, βοηθάει και ο καιρός πάρα πολύ, ηλιόλουστη η Αθήνα σήμερα. Έχουν πέσει και οι άνεμοι σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, κάτι που βοηθά ακόμη περισσότερο. Κυρίες και κύριοι, οι ιστορικοί συμφωνούν ότι η Επανάσταση ίσως να μην είχε έσει ο τέλος χωρίς τη συμβολή του ελληνικού ναυτικού. Χάρη σε αυτή εξασφαλίστηκε η προστασία των επαναστατημένων περιοχών από τη θάλασσα και παρεμποδίστηκε ο ανεφαδιασμός των Τούρκων με οπλισμό ή στρατεύματα. Οι Σπέτσες, τα Ψαρά και η Ύδρα ήταν τα νησιά που ρίχτηκαν πρώτα στον αγώνα. Αυτά τα νησιά που είχαν το προνόμιο της αυτοδιοίκησης διέθεταν ισχυρές ναυτικές δυνάμεις και πολλούς έμπειρους και Ρωμαλαίους ναυτικούς. Ο ελληνικός στόλος υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη διάλυσε τους Τούρκους στην ναυμαχία του Αργολικού, του κόλπου του Γέροντα και της Κρήτης. Σε σημείο που ανάγκασε τον Τούρκο Ναύαρχο Ιμπραήμ να υψώσει προς τα πλοία του το περήφανο σήμα «Ο σώζον εαυτόν σωθήτων». Σπάνια γυναικεία μορφή του αγώνα και της παγκόσμιας ιστορίας ήταν η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Η γενναιόψυχη Ελληνίδα έδωσε όλη τη μεγάλη περιουσία της για να εξοπλίσει ένα μικρό στόλο και να πρωτοστατήσει στην πολιορκία του ναυπλίου από τη θάλασσα. Ήταν τέτοιος ο ηρωισμός της που ακόμη και όταν οι άνδρες του στόλου της προς στιγμήν υποχώρησαν, εκείνη έμεινε στις επάλξεις και τους προέτρεπε να ξαναμπούν με περισσότερο θάρρος στο πεδίο της μάχης.
Πρωταγωνιστικό ρόλο στα θαυμαστά κατορθώματα του ελληνικού στόλου έπαιξαν τα μπουρλότα και οι μπουρλοτιέριδες, γνωστοί και ως πυρπολιτές, αμφίβιοι καταδρομής της εποχής θα λέγαμε. Τα μπουρλότα ήταν πλοία πυρπολικά, στα οποία τοποθετούσαν πυρίτιδα, εινόπνευμα και άλλα έφλεκτα υλικά. Στη συνέχεια, οι τολμηροί μπουρλοτιέριδες αναλάμβαναν να προσκολλήσουν κρυφά τα μπουρλότα τους στο εχθρικό σκάφος. Έβαζαν φωτιά στα μπουρλότα, το τουρκικό πλοίο ανατινάζονταν και οι πυρπολιτές διέφευγαν έγκαιρα με μία μικρή βάρκα. Ο πυρπολιτής Παπανικολής και ο πυρπολιτής Κανάρης ανατείναξαν με αυτόν τον τρόπο τις τουρκικές ναυαρχίδες, προκαλώντας θαυμασμό, ψυχολογική υπεροχή στους Έλληνες και τρόμο στους Τούρκους ναυάρχους που αναγκάστηκαν να κρύψουν το στόλο τους στα Δαρδανέλια. Κυρίες και κύριοι, ουσιαστικά από αυτό το σημείο και έπειτα περνάμε στο κύριο μέρος της παρέλασης. Προηγείται η αστυνομία των ενόπλων δυνάμεων. Επικεφαλής παρελάβει ο διοικητής του λόχου και ακολουθεί τμήμα στρατονόμων, δικηκλιστών και το τμήμα των οχημάτων. Το προσωπικό έπειτα από ειδική εκπαίδευση τοποθετείται στις μονάδες της στρατονομίας και αποτελεί το όργανο της διοίκησης με το οποίο εξασφαλίζεται η τάξη, η πειθαρχία, η ασφάλεια, η άριστη παράσταση του στρατεύματος εκτός των στρατοπέδων καθώς και ο έλεγχος της κυκλοφορίας των στρατιωτικών φαλακών και οχημάτων. Το προσωπικό της στρατονομίας επιβλητικό. Άριστη σωματικής διάπλασης και εμφάνισης παρελάβει σε άψογο σχηματισμό. Ακολουθεί το μηχανοκίνητο πεζικό. Το μηχανοκίνητο πεζικό που αποτελεί τον πλέον αποφασιστικό παράγοντα επιτυχίας στο πεδίο της μάχης με την πολύπλοκότητα των αποστολών που μπορεί να αναλάβει. Προηγείται η πολεμική σημαία του τάγματος επί τεθωρακισμένου οχήματος μεταφοράς προσωπικού Mi-113A2. Βλέπετε ακριβώς αυτό το πλάνο στους δέκτες σας. Ακολουθεί ο διοικητής του τάγματος με το επιτελείο του και μηχανοκίνητο λόχο αποτελούμενο από 12 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού Mi-113 αμερικανικής κατασκευής, εξοπλισμένα με πολυβόλα των 050 και MG3 των 762. Τα οχήματα αυτά χρησιμοποιούνται ημέρα και νύχτα για τη μεταφορά των ομάδων μηχανοκίνητου πεζικού στο πεδίο της μάχης με ασφάλεια και ταχύτητα. Μπορούν να μεταφέρουν μια πλήρη ομάδα μηχανοκίνητου πεζικού, που μαζί με τον οδηγό και τον πολυπολιτή αποτελούν το πλήρωμά τους. Εντυπωσιακά πλάνα από το μηχανοκίνητο πεζικό αυτή την ώρα εδώ στην πλατεία Συντάγματος. Και ακολουθεί ο μηχανοκίνητος λόχος υποστήριξης, ο οποίος παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη πυρών που χρειάζονται τα τμήματα πεζικού κατά τη μάχη. Βλέπετε τα Mi-113A2. Ήδη στους δέκτες σας παρακολουθείτε τα οχήματα αναγνωρίσεως VPL με πολυβομβιδοβόλο GMG των 40 χιλιοστών που ανήκουν στη δημιουργία αναγνώρισης της 71ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας. Το όχημα VPL είναι γαλλικής κατασκευής και μάλιστα έχει και δυνατότητα πλεύσης. Ακολουθούν αυτή τη στιγμή και στους δέκτες σας, τα βλέπετε κιόλας, οχήματα Hammer με πολυβομβιδοβόλο GMG των 40 χιλιοστών, όπλο υποστήριξης. Στη συνέχεια τα αντιαρματικά κατευθυνόμενα βλήματα Μίλαν. Το Μίλαν έχει τη δυνατότητα καταστροφής στόχων σε απόσταση 1.900 μέτρων. Και ακολουθούν τα αντιαρματικά Κορνέτ των 4 στοιχείων, τα οποία είναι ρωσικής κατασκευής και προέλευσης, πάνω σε οχήματα Χάμερ. Μπορούν να προσβάλλουν στόχους σε απόσταση από 100 έως 5,5 χιλιόμετρα και 3,5 χιλιόμετρα τη νύχτα. Και αυτή τη στιγμή μπροστά από τους επισήμους περνά μια δημιουργία αντιαρματικών TOW των 4 στοιχείων που βρίσκονται σε ερπιστριοφόρο όχημα Mi-901 ITV.
Έχει αναρχητική ικανότητα 60% με μέγιστη πλάγια κλίση 30%. Το αντιερματικό τόου είναι βαρύ αντιερματικό αμερικανικής κατασκευής και προέλευσης, το οποίο προορίζεται για προσβολή στόχων σχετικά σε μεγάλες αποστάσεις, οχυρωμένες θέσεις, γέφυρες πολυβολία, δεξαμενές καυσίμων και κτηρίων. Και αυτή τη στιγμή ίσως μία από τις, ο σκηνοθέτης μας έδωσε μία από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες της σημερινής παρέλασης. Πάνω σε ένα σύγχρονο αρμαμάκης τύπου Leopard 2 Hell κυματίζει περήφανα στο χώρο της παρέλασης η πολεμική σημαία του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένου. Το υπερσύγχρονο αρμαμάκης που βλέπετε σε αυτό το πολύ εντυπωσιακό πλάνο έχει ζωγραφισμένη και από τις δύο πλευρές την ελληνική σημαία και φέρει εκατέρωθεν του πύργου τα εμβλήματα του Γενικού Επιτελείου Στρατού και του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένου. Τα άρματα είναι ταχυκίνητα, ευέλικτα και έχουν μεγάλη μάζα πυρός. Επιπλέον ασκούν μεγάλη ψυχολογική επίδραση στον αντίπαλο. Μάχονται πάντα στην πρώτη γραμμή σε συνεργασία με το μηχανοκίνητο πεζικό. Ο πρώτος ουλαμός αρμάτων αποτελείται από τα υπερσύγχρονα Leopard 2 Hell, τα οποία έχουν ενταχθεί στο αρματικό δυναμικό του ελληνικού στρατού από το 2008. Είναι υπερσύγχρονο άρμα μάχης τρίτης γενιάς, εξοπλισμένο με μακρύ πυροβόλο λίου σωλήνα 120 χιλιοστών και διατρητική ικανότητα που διαπερνά όλες τις γνωστές θωρακίσεις. Ο δεύτερος και τρίτος ουλαμός αρμάτων αποτελείται από τα σύγχρονα Leopard 1α5. Αν μπορούμε να σας μεταφέρουμε αυτή τη στιγμή την εμπειρία μας στην πλάτεια συντάγματος, σύεται το έδαφος από τα άρματα μάχης και τις ερπίστριες. Ενώ ήδη περνάμε στο πυροβολικό, ισχύει δια της γνώσης το έμβλημα του όπλου. Το πυροβολικό θεωρείται συντελεστής επιτυχίας σε μια πολεμική αναμέτρηση με τα μαζικά και στοχευμένα πυρά που μπορεί να εξαπολύσει. Κεραυνοβολεί τον αντίπαλο, υποστηρίζοντας τα μαχόμενα στην πρώτη γραμμή τμήματα και προσβάλλει τις εχθρικές δυνάμεις σε πολύ μεγάλο βάθος. Η Αγία Βαρβάρα, προστάτης και αρρωγός του πυροβολικού από το 1829, βρίσκεται πάντα σε κάθε πυροβόλο. Βλέπετε στους δέκτες σας αυτή τη στιγμή ερπιστριοφόρα, αυτοκινούμενα πυροβόλα Mi 109, Α3 και Α1 των 155 χιλιοστών. Είναι γερμανικής προέλευσης και αποτελεί την βελτιωμένη έκδοση του αυτοκινούμενου πυροβόλου Mi 109 AG. Μπορεί να βάλει όλων των ειδών τα σύγχρονα πυρομαχικά σε μέγιστο βεληνικές των 30 χιλιομέτρων. Στη συνέχεια, τα τμήματα της πυροβολαρχίας ακολουθούν τα Panzer. Ενώ ήδη έχουμε περάσει στα MLRS. Πολλαπλασιαστής ισχύος τα MLRS αμερικανικής προέλευσης και αποτελούν το πλέον ισχυρό σύστημα πυροβολικού στον κόσμο. Ταχύ, εύστοχο και αξιόπιστο. Κάθε εκτοξευστής φέρει 12 συμβατικούς πυράβλους ή 2 βελτιωμένους τύπους ATACMS. Ο χρόνος ρηπής και των 12 πυράβλων είναι μόνο 1 λεπτό. Το μέγιστο βεληνικές των συμβατικών πυράβλων είναι μέχρι και 45 χιλιόμετρα και το βελτιωμένο τύπου ATACMS φτάνει τα 165 χιλιόμετρα. Η ραγδαία εξέλιξη των οπλικών συστημάτων που συνιστούν την παρούσα και την μελλοντική από αέρος απειλή καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη ενός συστήματος αεράμυνας σύγχρονου, ευέλικτου και αποτελεσματικού, το οποίο να συμβάλλει αποφασιστικά στην αποτροπή του πολέμου και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την από αέρος απειλή και να εξασφαλίζει την προστασία των ζωτικών στόχων της χώρας, την επιβίωση των φίλων και δυνάμεων και την απρόσκοπτη διεξαγωγή των επιχειρήσεων. Βλέπετε στους δέκτες σας τους πυράβλους Hawk. Μετά από τον πρόσφατο εξυγχρονισμό που έχουν υποστεί τα Hawk, το καθιστούν το πλέον αξιόπιστο αντιεροπορικό σύστημα στο σύγχρονο πολυδιάστατο πεδίο της μάχης.
Ακολουθεί η μηχανοκίνητη φάλακα των μέσων του όπλου του μηχανικού, που φέτος συμπληρώνει 190 χρόνια συνεχούς προσφοράς προς την πατρίδα. Της φάλακας προπορεύεται ο διοικητής του λόχου με μια ομάδα ναρκαλιείας και μια ομάδα EOD, του τάγματος εκαθαρίσεων ναρκοπεδίων ξηράς, του γνωστού ως TENCS. Το TENCS, με το σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει, εκτελεί σε όλη την ελληνική επικράτεια αποστολές εκαθάρισης ναρκοπεδίων και εξουδετέρωσης κάθε είδους πυρομαχικών, αποδίδοντας στις τοπικές κοινωνίες περιοχές για ελεύθερη χρήση. Συμβάλλοντας έτσι, μεταξύ των άλλων, στη δημιουργία ευνοϊκών συνθήκων για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Και αυτή τη στιγμή περνάμε στις διαβιβάσεις. Το όπλο των διαβιβάσεων, ένα ιδιαίτερα νευραλγικό τομέα στις ένοπλες δυνάμεις. Το όπλο των διαβιβάσεων παρέχει ασφαλείς επικοινωνίες με την ανάπτυξη συστημάτων παροχής υπηρεσιών φωνής για την υποστήριξη των επιχειρησιακών δικτύων, ενάσκησης της διοικήσεως, καθώς και υπηρεσίες ηλεκτρονικού πολέμου και ηλεκτρονικής επιτήρησης σε κάθε επίπεδο της δομής διοικήσεως του στράτου ξηράς. Του λόγου προηγείται ο διοικητής του και ακολουθεί ομάδα επαφής GRC 206 για την εξασφάλιση επικοινωνιών, εδάφους αέρος. Στη συνέχεια τα οχήματα τύπου Σκάνια που φέρουν κλωβούς και κινητούς ανταποκριτές του σύγχρονου τακτικού ψηφιακού συστήματος επικοινωνίας ζώνης μάχης Ερμής, το οποίο υλοποιεί δίκτυο επικοινωνιών με ασφαλείς ασύρματες συνδέσεις, παρέχοντας ανεξάρτητο πλέγμα επικοινωνιών φωνής και δεδομένων. Διαβιβάσεις παρελάβουν και έχουμε περάσει στην δημιουργία πυρηνικής, βιολογικής και χημικής άμυνας και στο υγειονομικό. Ο κόσμος όλο ένα και πολλαπλασιάζεται εδώ στην πλατεία Συντάγματος, όπως μπορούμε να δούμε. Ενώ ήδη στους δέκτες μας αυτή τη στιγμή βλέπουμε να ξεκινά η διέλευση των τμήματων της πολεμικής αεροπορίας. Τα τσαλένια φτερά της πατρίδας μας με τους Έλληνες αεροπόρους αποτελούν τη μεγαλύτερη εγγύηση για την προστασία και ασφάλεια της ελευθερίας και ανεξαρτησίας της χώρας μας. Οι Έλληνες αεροπόροι, σαν γνήσιοι απόγονοι των αγωνιστών του 1821, ακολουθούν την ίδια λαμπρή πορεία προς τους ουρανούς της δόξας. Και τώρα στο χώρο της παρέλασης εμφανίζονται τα μηχανοκίνητα της πολεμικής αεροπορίας. Οι δικυκλιστές αερονόμοι αποτελούν τμήμα της κεντρικής αερονομίας, ειδικά εκπαιδευμένοι και επιφορτισμένοι με πολλαπλά καθήκοντα έτοιμοι να παρέμβουν όπου χρειαστεί. Και βλέπετε τα βλήματα εδάφους αέρος Patriot. Το σύστημα Patriot είναι πλήρως αυτοκινούμενο και έχει ιδιαίτερα μικρούς χρόνους προετοιμασίας για τη μετακίνησή του. Είναι εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας ραντάρ και βλήματα που του προσδίδουν τη δυνατότητα να αναχαιτίζει με επιτυχία κάθε κατηγορία σε αεροπορική απειλή, συμπεριλαμβανομένης και αυτής από τακτικά και βαλιστικά βλήματα σε μεγάλο ύψος και μεγάλες αποστάσεις. Τώρα διέρχεται το υπερσύγχρονο αντιαεροπορικό πυραυλικό σύστημα. Και περνάμε στο σύστημα εδάφους αέρους μικρής εμβέλειας γαλλικής κατασκευής Κροτάλ. Αποστολή του είναι η καταστροφή της εχθρικής αεροπορικής απειλής σε χαμηλά και μεσαία ύψη για την προστασία των αεροδρομίων μας και άλλων εθνικών ζωτικών στόχων.
Η υψηλή αποτελεσματικότητα του συστήματος Κροτάλ εξασφαλίζεται τόσο από την τεχνολογική αρτιότητά του, όσο και από την άριστη εκπαίδευση των ανδρών της αεροπορίας που το επαδρώνουν. Στους δέκτες σας αυτή τη στιγμή βλέπετε το οπλικό σύστημα Ένλικον των 35 χιλιοστών. Και βέβαια το βέλος. Και ευθύς αμέσως περνάμε στα σώματα ασφαλείας. Βλέπετε ήδη στους δέκτες σας τα τμήματα της ελληνικής αστυνομίας. Άψογοι σχηματισμοί από δικυκλιστές μοτοσυκλετιστές των ειδικών ομάδων Ζήτα και Δίας, καθώς και περιπολικά αυτοκίνητα της άμεσης δράσης που αποτελούν την αιχμή του δόρατος στην εμφανή αστυνόμευση και συμβάλλουν καθοριστικά στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας. Η άμεση δράση βρίσκεται όλο το 24ωρο στην υπηρεσία του πολίτη, διασφαλίζοντας έτσι τη δημόσια τάξη και την κοινωνική ειρήνη. Αυτή τη στιγμή παρελάβει το μηχανοκίνητο τμήμα του πυροσβεστικού σώματος. Το σύγχρονο πυροσβεστικό σώμα ως κύριος φορέας της πολιτικής προστασίας της χώρας έχει αποστολή του την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, την αντιμετώπιση αστικών και δασικών πυρκαγιών, μεγάλων τεχνολογικών ατυχημάτων και φυσικών καταστροφών. Προηγούνται οι μοτοσυκλετιστές του πυροσβεστικού σώματος, οι οποίοι συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόληψη και την υποστήριξη της καταστολής των δασικών πυρκαγιών, πραγματοποιώντας περιπολίες εντός των δασικών περιοχών κατά τη διάρκεια των αντιπυρικών περιόδων. Ακολουθούν τα αμφίβια ερπιστριοφόρα, παντοδαπούς εδάφους, με πολύ σημαντική προσφορά στον τομέα διάσωσης. Έπονται υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα διαφόρων τύπων, αλλά και ειδικά οχήματα τα οποία προορίζονται για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών, όπως τα κλιμακοφόρα και τα γερανοφόρα. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η πολιτεία τα τελευταία χρόνια έχει εφοδιάσει το πυροσβεστικό σώμα με τα πλέον σύγχρονα μέσα, θωρακίζοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό την πολιτική προστασία της χώρας. Εδώ ολοκληρώνεται το μηχανοκίνητο τμήμα της παρέλασης και περνάμε στα πεζοπόρα τμήματα. Κυρίες και κύριοι, για 400 περίπου χρόνια οι Έλληνες δοκίμασαν την καταπίεση και τη σκληρότητα του δυνάστη, η οποία εκδηλωνόταν με σφαγές και διώξεις, αρπαγές και καταστροφές της περιουσίας, με βίαιο εξισλαμισμό και πεδομάζωμα. Η ελπίδα όμως και η πίστη δεν έσβησαν από τις καρδιές των Ελλήνων. Έγιναν τραγούδι και ύμνος που απλώνονταν στα χωριά και τις πόλεις, στους κάμπους και στα βουνά και γίνονταν δύναμη όλων των σκλαβωμένων Ελλήνων εναντίον του κατακτητή. Ωστόσο, παρά την υποδούλωση του γένους, η έλλειψη μορφωμένων Οθωμανών υποχρέωνε τους Τούρκους να χρησιμοποιούν τους υπόδουλους Έλληνες ως διοικητικούς υπαλλήλους, ακόμη και ως ηγεμόνες, ως γιατρούς, ως διερμηνείς, αλλά και σε άλλες ανώτατες θέσεις του κρατικού μηχανισμού. Παράλληλα, όσοι ακολουθούσαν το επάγγελμα του εμπόρου ή του ναυτικού δημιουργούσαν μεγάλες περιουσίες και στόλους εμπορικών πλοίων, αποκτώντας ισχυρή δύναμη στα χέρια τους.
Επίσης, αρκετοί Έλληνες, μορφωμένοι και πλούσιοι, διέπρεπαν σε διάφορες ξένες χώρες. Πολλοί ήταν οι Έλληνες που αντιστάθηκαν στην Οθωμανική κυριαρχία. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι κλέφτες, που ζούσαν συνήθως στα βουνά, αλλά και οι αρματολοί. Οι κλέφτες ζούσαν στο Ήπεθρο και είχαν τα λιμέρια τους σε δύσβατα μέρη. Ήταν οργανωμένοι σε μικρές ομάδες, η κάθε μια με το δικό της καπετάνιο και το δικό της μπαϊράκι. Βασικό χαρακτηριστικό των κλεφτών ήταν η εχθρότητα που ένιωθαν για τους Τούρκους, στοιχείο που τους έκανε αγαπητούς στο λαό. Έτσι οι κλέφτες έγιναν σύμβολο της αντίστασης των υπόδουλων Ελλήνων ενάντια στον κατακτητή. Τα ένοπλα σώματα των αρματολών και κλεφτών εκπαιδεύονταν και πολεμούσαν. Εν τω μεταξύ, οι δάσκαλοι του γένους, οι εθνικοί διαφωτιστές όπως ο Κοσμάς ο Τελός, ο Ρήγας Φεραίος, αλλά και λίγοι ταπεινοί κληρικοί, τόνωναν το ελληνικό φρόνημα και προέτρεπαν τον λαό να επαναστατήσει και να διώξει τον ξένο δυνάστη. Και πράγματι, πάνω από 150 μικρές και μεγάλες εξεγέρσεις, κινήματα, μάχες έγιναν σε όλο το μακροχρόνιο αυτοδιάστημα. Όλες όμως απέτυχαν και καταπνίγονταν στο αίμα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που οι Τούρκοι γνώριζαν εκ των έσω και προλάβαιναν τις εξελίξεις. Ένας άλλος λόγος ήταν το γεγονός ότι οι ξένοι που υπόσχονταν βοήθεια εγκατέλειπαν τους Έλληνες μόλις έβλεπαν τις πρώτες αποτυχίες και η βοήθεια δεν έφτανε ποτέ. Ύστερα από τόσες δοκιμασίες, οι Έλληνες αποφάσισαν να στηριχτούν στις δικές τους δυνάμεις. Οργανώθηκε μια συντονισμένη προσπάθεια από τη Φιλική Εταιρεία. Και όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία δοκιμάζονταν από την ανταρσία του Αλή Πασά των Ιωαννίνων, εκτιμήθηκε ότι έφτασε η στιγμή για το μεγάλο χτύπημα, τον τελευταίο αποφασιστικό ξεσηκωμό του 1821. Έτσι, την 25η Μαρτίου του 1821, ο Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Γερμανός στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας στα Καλάβρητα με τους οπλαρχηγούς Ανδρέα Λόντο και Ανδρέα Ζαΐμι κήρυξε την Επανάσταση. Η Επανάσταση από την Πελοπόννησο γρήγορα εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη σκλαβωμένη Ελλάδα. Η παρέλαση των περισσοπόρων τμήματων ανοίγει με τη στρατιωτική μουσική της ανωτάτης στρατιωτικής διοίκησης υποστήριξης στρατού. Με τη δημιουργία του τακτικού στρατού το 1824 συγκροτήθηκε η πρώτη στρατιωτική μουσική στον Άφλιο. Από τα πρώτα βήματά της δέθηκε με το λαϊκό αίσθημα. Συνέβαλε στην εξύψωση του φρονήματος και τη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας του στρατού και του λαού. Με τη μεταφορά στην πρωτεύουσα του νεότερου ελληνικού κράτους το 1834 στην Αθήνα, μεταστάθμευσε και έλαβε την ονομασία Στρατιωτική Μουσική Φρουράς Αθηνών. Από τότε μέχρι και σήμερα έλαβε διάφορες ονομασίες, με τελευταία ως Στρατιωτική Μουσική Ασδής. Η στρατιωτική μουσική έχει ουσιαστική συμβολή στην ψυχαγωγία του στρατιωτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων. Συμμετέχει σε εθνικές επετείους, θρησκευτικές, εορταστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις στρατιωτικού ή μη χαρακτήρα στην Αθήνα και σε όλη την επικράτεια της χώρας, καθώς επίσης σε εκδηλώσεις της ομογένειας, ειρηνευτικές αποστολές και σε διεθνή φεστιβάλ του εξωτερικού. Λέγαμε νωρίτερα ότι η Επανάσταση από την Πελοπόννησο γρήγορα εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη σκλαβωμένη Ελλάδα. Σε όλα τα υπόλοιπα γεωγραφικά τμήματα της χώρας, τα νησιά, την Κρήτη, τη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μακεδονία, οι Έλληνες επαναστατούν, πολεμούν όπως τους έχει διδάξει η ιστορία και δίνουν μάχες για να κερδίσουν την ελευθερία τους. Η κατάληψη της Τρίπολης στις 23 Σεπτεμβρίου του 1821, η θυσία του Διάκου, το χάνι της Γραβιάς, αλλά και η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη στα Δερβενάκια στις 26 Ιουλίου του 1822 αποτελούν γεγονότα που εδραίωναν την πίστη στη δύναμη των Ελλήνων και την ατσάλωτη θέληση για ελευθερία.
Υπήρξαν και μάχες που οι Έλληνες νικήθηκαν, όπως η καταστροφή της Χίου, η συντριβή της μάχης του Πέτα. Της Υπήρ, μάχες που κάθηκαν είτε γιατί οι Έλληνες διέπραξαν στρατηγικά και τακτικά σφάλματα, είτε γιατί σε κάποιες περιπτώσεις ο αντίπαλος υπερτερούσε καταλυτικά. Μια τέτοια περίπτωση είναι και η δυσμενής εξέλιξη της Ελληνικής Επανάστασης στη Μακεδονία. Από πολύ νωρίς οι Έλληνες της Μακεδονίας πέτυχαν να ελευθερώσουν δύο Χερσονήσους, της Χαλκιδικής και της Κασάνδρας και του Άθρα. Οι Τούρκοι συγκέντρωναν πολλαπλάσιες δυνάμεις και τις κατέλαβαν. Επίσης και άλλες ιστορικές μάχες έγιναν σε άλλα σημεία της Μακεδονίας, όπως η Νάουσα, το Ποδεινό και στον Παλιόπυργο, οι οποίες κατέληξαν σε σφαγές των Ελλήνων και ανάγκασαν τους οπλαρχηγούς τους να κατέβουν κάτω από τον Όλυμπο. Τελικά ο πόλεμος των Ελλήνων για την ανεξαρτησία τους, παρά τις οποίες στρατιωτικές αποτυχίες και έπειτα από τον διαιτητικό ρόλο των ξένων δυνάμεων, κατέληξε στην διεθνή αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Ελλάδας, με το πρωτόκολλο του Λονδίνου στις 22 Ιανουαρίου του 1830. Ήδη από το προηγούμενο έτος, στις 6 Ιανουαρίου του 1829, ο Καποδίστριας είχε αναλάβει τα καθήκοντά του ως κυβερνήτης της Ελλάδας. Ήδη ακούτε ότι η μπάντα άλλαξε τον τόνο της. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινά η παρέλαση των πεζοπόρων τμήματων, την οποία ανοίγει η προεδρική φρουρά. Η εύζωνή μας γνήσει η απόγονη της γενιάς των Βαλκανικών πολέμων και του έπους του 1940. Άξιοι προστάτες και συνεχιστές της εθνικής παράδοσης, θεματοφύλακες του ελληνισμού, αναπόσπαστα κομμάτια αυτού κατέχουν τη μοναδική τιμή από όλο τον ελληνικό στρατό να παραμένουν όλο το 24ωρο άγρυπνοι φρουροί στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη ως ένδειξη ευγνωμοσύνης του έθνους προς τους νεκρούς ήρωες. Προεδρική φρουρά, οι Εύζωνες, με τις χαρακτηριστικές στολές, έχουν ξεκινήσει και κινούνται στη Λεωφόρο Αμαλίας, καταχειροκροτούμενοι από το πλήθος. Υπό τους ήχους του εμβατηρίου Μακεδονία εξακουστεί. Οι Εύζωνες αποτελούν ακόμα την τιμητική φρουρά του συμβόλου της δημοκρατικής και ευγνωμούμενης πολιτείας μας, της αυτού εξοχόλητος του Προέδρου της Δημοκρατίας. Προηγείται η σημαία και ακολουθεί λόχος Ευζώνων. Η ιστορία των Ευζώνων είναι μακρά και χάνεται στα βάθη των αιώνων. Η πρώτη μαρτυρία για Εύζωνες, για καλά ζωσμένους στρατιώτες δηλαδή, συναντάται στα ομηρικά έπι πριν από 3.000 χρόνια, όπου ο Όμηρος αποκαλεί τους μυρμιδόνες του Αχιλλέα Εύζωνες και τους εγκομιάζει για το θάρρος τους και την ταχύτητά τους στη μάχη. Σήμερα οι Εύζωνες που στελεχώνουν την προεδρική φρουρά επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια ήθους, παράστασης, συμπεριφοράς και μετά από επίπονη εκπαίδευση φέρουν τη δοξασμένη αυτή στολή. Thank you.
Να σας πούμε δύο λόγια για την ευζωνική στολή. Το καπέλο, το φάριο δηλαδή, φτιαγμένο από κόκκινη τσόχα με μεταξωτό μαύρο θύσανο. Το κόκκινο χρώμα του φάριου και το μαύρο του θύσανου συμβολίζουν αντίστοιχα τις θυσίες, το αίμα, το πένθος και τα δάκρυα των Ελλήνων στο βωμό της ελευθερίας και τα χρόνια της, για τα χρόνια της τουρκοκρατίας. Το πουκάμισο ή αλλιώς ο υποδίτης, λευκό με μεγάλο άνοιγμα μανικιών. Το γυλαίκο, η φέρμελη, με κεντήματα υψηλής και σπάνιας χειροποίητης τεχνικής, με λευκά και επίχρυσα νήματα, έχει διάφορα σχέδια μεγάλης παραδοσιακής και λαογραφικής σημασίας. Ακούτε τον χαρακτηριστικό ήχο από το τσαρούχι. Είναι εξ ολοκλήρου χειροποίητα, από σκληρό κόκκινο δέρμα και σόλα οπλισμένη με 60 καρφιά. Το ζευγάρι ζυγίζει 3 κιλά. Η μύτη του τσαρουχιού, στο πάνω μέρος της, καταλήγει μια αιχμηρή προεξοχή, πάνω στην οποία κάθεται μια μαύρη φούντα. Το πλήθος του κόσμου δεν σταματά να χειροκροτεί τους εύζωνες οι οποίοι διέρχονται αυτή τη στιγμή ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Επιβλητική η προεδρική φρουρά που εκτός της ευζωνικής, της γνωστής στολής τηρεί και την κριτική αλλά και την ποντιακή στολή. Η κριτική στολή με τη χαρακτηριστική βράκα ήταν η ενδυμασία στις παραθαλάσσιες περιοχές και στα νησιά και φέρεται σε ορισμένες κύριες εκδηλώσεις. Η ποντιακή στολή, η οποία καθιερώθηκε τελευταία, φέρεται σε επίσημες εθιμοτευτικές εκδηλώσεις και στην επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων στις 19 Μαΐου, κατά την τελετή κατάθεση Στεφάνου στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Φουστανέλα του Εύζωνα από λευκό ύφασμα 30 μέτρων. Οι δίπλες, οι πιέτες δηλαδή της φουστανέλας είναι 400. Όσα δηλαδή και τα χρόνια της τουρκοκρατίας. Τόσο βαρύς ήταν ο ζυγός και τόση η λαχτάρα για λευτεριά του δουλωμένου γένους, ώστε για κάθε χρόνο σκλαβιάς που περνούσε προστίθετο κρυφά και μια πιέτα στη φουστανέλα. Τα άλλα μέρη της ευζωνικής στολής είναι η περισκελίδα, το μακρύ κόκκινο παντελόνι του αξιωματικού και οι μάλινες κάλτσες των ευζών. Η ζώνη με τις φυσικιοθήκες, οι καλτσοδέτες, οι επικνημίδες δηλαδή, μαύρου χρώματος για τους ευζώνες και μπλε για τους αξιωματικούς. Τα τουσλούκια, οι περικνημίδες, τα στιβάλια, τα κόκκινα ποτάκια και η σπάθα του 1821 για τους αξιωματικούς και ο ανάσπαστος, η εσωτερική ζώνη που κρατά σταθερά τις κάλτσες και τα κρόσια μπλε και άσπρο χρώματος για τους εύζωνες. Το εθνικό ένδυμα των Ελλήνων αγωνιστών του 1821, η φουστανέλα, αποτελείται από λευκή, πολύπτυχη φούστα που έφτανε μέχρι τα γόνατα. Τη συναντάμε κυρίως στην Πελοπόννησο, στην Αττική και τη Στερεά Ελλάδα. Ακούμε τη στρατιωτική πάντα πως άλλαξε και πάλι ρυθμό. Ενώ στους δέκτες σας βλέπετε την αποχώρηση των ευζώνων, καταχειροκροτούμενη πάντα από όλο το πλήθος το οποίο
έχει βρεθεί εδώ στην πλατεία Συντάγματος και στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας για να καμαρώσει τα στρατευμένα νιάτα. Ο Πρόεδρος Δημοκρατίας στους δέκτες σας, η Φιλαρμονική της ΑΣΔΙΣ, και ήδη στους δέκτες σας παρακολουθείτε τη διέλευση πολεμικών σημαίων συνταγμάτων και ταγμάτων πεζικού που έλαβαν μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους καθώς επίσης και στους δύο παγκοσμίους πολέμους. Στις πολεμικές σημαίες έχουν απονεμηθεί κατά καιρούς ο ταξιάρχης Αριστείου Ανδρείας, το χρυσό Αριστείο Ανδρείας και ο πολεμικός σταυρός Α' Τάξεως. Το πεζικό θεωρείται ως ο βασιλιάς των όπλων του στρατού, το οποίο μεγαλούργησε στα πεδία των μαχών, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην επίτευξη των εθνικών στόχων, πληρώνοντας ταυτόχρονα βαρύ φόρο αίματος. Οι πολεμικές σημαίες στηρούνται στη Σχολή Πεζικού, στην πόλη της Χαλκίδας. Η σχολή ιδρύθηκε το 1926 και από τότε λειτουργεί αδιαλείπτως, προετοιμάζοντας τους αυριανούς ηγείτορες των μονάδων πεζικού. Αποστολή της σχολής πεζικού είναι να εκπαιδεύει τα στελέχη του πεζικού μέχρι και το βαθμό του λοχαγού, για να καταστούν ικανά και να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους. Ήδη στους δέκτες σας βλέπετε τα μαχητικά αεροσκάφη της 335 μοίρας, Τίγρης από τις 116 πτέρυγας μάχης, η 335 μοίρα με τα F-16 Block 52 Advance. Και τα μαχητικά Μοιράζ 2005 της 331 μοίρας Θησέας. Ενώ μπροστά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας περνά ο λόχος αποδόσεως τιμών του ΓΕΘΑ. Και τα F4 Phantom της 338 μοίρας Άρης πραγματοποιούν διέλευση αυτή τη στιγμή πάνω από το χώρο των επισήμων. Ήδη έχουμε περάσει στη Σχολή Ευελπίδων. Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων είναι το αρχαιότερο, ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας. Ιδρύθηκε στο Ναύπλιο την 21η Δεκεμβρίου του 1828 από τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια. Αποτελεί το λίκνο μέσα από το οποίο γαλουχήθηκε το σώμα των μόνιμων αξιωματικών του στρατού μας, που ηγήθηκαν του στρατεύματος και πρωτοστάτησαν σε όλα τα εθνικά προσκλητήρια και αγώνες του έθνους, θέτοντας το ισχυρό τους αποτύπωμα στην ιστορική διαδρομή του έθνους. Επίγραμμα του εμβλήματος της σχολής είναι η φράση του σοφού της αρχαίας Αθήνας Σόλωνα: «Άρχεστε μαθών αρχήν επιστήσει». Βλέπετε τους ευέλπιδες. Ο
Κωνσταντίνος Τσάτσος είχε πει, ο αείμνηστος πρόεδρος της Δημοκρατίας, είχε πει για, για την σχολή Ευελπίδων. Δεξαμενή ηρώων, δεξαμενή αρετής, όπου η ευπρέπεια, η σεμνότητα και η κοινωνική αλληλεγγύη συνδυάζονται με την ανδρεία, την πειθαρχία και το αίσθημα χρέους. Στη σημερινή παρέλαση, η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων συμμετέχει με την πολεμική της σημαία, με το Σύνταγμα Ευελπίδων συγκροτημένο σε επιτελείο και τέσσερις σουλαμούς Ευέλπιδων από όλα τα έτη φοίτησης. Ενώ ο ίδιος σκηνοθέτης μας μας δίνει τα μέσα της αεροπορίας στρατού. Ένα υπερσύγχρονο ελικόπτερο Apache Delta. Την ώρα που στην πλατεία Συντάγματος περνούν η σχολή αξιωματικών νοσηλευτικής, η σχολή μονίμων υπαξιωματικών επίσης. Βλέπετε τα επιθετικά ελικόπτερα Apache. Από το πρώτο και δεύτερο τάγμα επιθετικών ελικοπτέρων που εδρεύει στο στεφανοβίκιο της Μαγνησίας. Σε πολύ λίγη ώρα, εμπρός από την εξέδρα των επισήμων, παρελάβει η 71η αερομεταφερόμενη ταξιαρχία Πόντος με τα χαρακτηριστικά κόκκινα μπερέ, η οποία προήλθε από την αναδιοργάνωση του ιστορικού 71ου Συντάγματος Πεζικού, γνωστό από τη συμμετοχή του στις μάχες των Οχυρών κατά το έπος του 1940. Η 71η αερομεταφερόμενη ταξιαρχία Πόντος αποτελεί ένα επίλεκτο, ευέλικτο και σύγχρονο σχηματισμό μάχης που μπορεί να εκτελεί πολλαπλές αποστολές. Διαθέτει σημαντική ισχύ πυρός, καθώς είναι εξοπλισμένη με τελευταίας τεχνολογίας οπλισμό και μέσα. Δύναται χρησιμοποιώντας και την τρίτη διάσταση να μεταφέρεται και να αναπτύσσεται ταχαίως με ελικόπτερα μεταφοράς προσωπικού και μεταφορικά αεροσκάφη όπου απαιτηθεί, ενώ αποτελεί τον πλέον ευέλικτο, άρτια εξοπλισμένο και κατάλληλο εκπαιδευμένο σχηματισμό που μπορεί να αναπτυχθεί σε κάθε γωνιά της γης στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας. Κατά σειρά παρελάβουν η πολεμική σημαία, ο διοικητής του τάγματος και βέβαια στον αέρα αυτή τη στιγμή το υπερπολίτιμο ελικόπτερο του 4ου τάγματος ελικοπτέρων της αεροπορίας στρατού, το γνωστό Σινούκ. Σύνθημα των Σινούκ, οπουδήποτε, οποτεδήποτε. Το προσωπικό του δεύτερου λόφου βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ειδική σύνθεση της 71ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας και έχουμε περάσει βεβαίως στους καταδρομείς, στις ειδικές δυνάμεις, στην πρώτη ταξιαρχία καταδρομέων αλεξιπτωτιστών El Alamein. Ο τολμονικά είναι το έμβλημά τους. Ποτέ δεν διστάζουν, ποτέ δεν υποχωρούν. Χτυπούν δυνατά και φεύγουν γρήγορα. Και το ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού Aegean Hawk S-70 Sikorsky πάνω από το χώρο της παρέλασης και πίσω ένα Agustabel 212 επίσης του πολεμικού ναυτικού. Συνεχίζεται η διέλευση των τμήματων των καταδρομέων. Εδώ βλέπουμε το τμήμα ειδικής σύνθεσης. Είναι η τιμημένη απόγονη του Ιερού Λόχου. Και αυτή τη στιγμή βλέπετε την διέλευση των πεζοπόρων τμήματων των ειδικών δυνάμεων που συνεχίζεται με τη δαμόκλειο σπάθη του πράσινου μπερέ. Είναι η στιγμή που περνά το 575 τάγμα πεζοναυτών, το οποίο αποτελεί μονάδα της 32ης ταξιαρχίας πεζοναυτών. Οι πεζοναύτες, μέσα από τη σκληρή εκπαίδευση, τη σιδηρά πειθαρχία και την τρομερή ισχύ πυρός που διαθέτουν, δικαίως αποτελούν ισχυρό πολλαπλασιαστή ισχύος και υπανίσχυρη αποτρεπτική δύναμη, αξιοποιώντας το καλύτερο οπλικό του σύστημα, το ανθρώπινο δυναμικό. Με αυτά τα χαρακτηριστικά, οι πεζοναύτες μπορούν να αποτελούν τον κρίσιμο παράγοντα επιτυχούς εξέλιξης στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν. Αποστολή τους κυρίως είναι η εκτέλεση αμφίβιων επιχειρήσεων σε συντονισμό με το πολεμικό ναυτικό και την πολεμική αεροπορία.
Και τώρα μπροστά σας παρελάβουν το τμήμα αποτελούμενο από τις πολεμικές σημαίες των ταγμάτων εθνοφυλακής της περιοχής ευθύνης της ΑΣΔΕΝ. Ενώ στους δέκτες σας και ένα PK ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος. Και βέβαια η πάντα του πολεμικού ναυτικού. Καθώς θα αλλάξουν, θα πάρει θέση απέναντι από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας η μπάντα του πολεμικού ναυτικού, πολύ γνωστή, με πάρα πολλές διακρίσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Με υπερηφάνεια που πηγάζει από την ένδοξη ναυτική ιστορία του έθνους μας, παρελάβει τώρα το πολεμικό μας ναυτικό, το οποίο ποτέ δεν έχει υποστείλει τη σημαία του, ακολουθώντας το παράδειγμα των σαλαμινομάχων με τις θρυλικές τριήρες, των βυζαντινών δρομώνων με το υγρό πυρ, των παράτολμων βουρλωτιέριδων του 1821 με τα πυρπολικά τους, της αδάμαστης ορμής του θωρυκτού Αβέροφ στους Βαλκανικούς πολέμους και του ακατάβλητου πνεύματος του αντιτορπιλικού Αδρίας κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ναυτική δόκιμη με την υψηλή επιστημονική, τεχνολογική και ναυτική εκπαίδευση που παρέχεται από το πανεπιστημιακό επίπεδο, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, αποκτούν την ικανότητα να υπερασπίζονται τα θαλάσσια σύνορά μας χρησιμοποιώντας κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τα υψηλής τεχνολογίας μέσα των πλοίων και ελικοπτέρων. Με ωραίο σχηματισμό παρελάβουν αυτή τη στιγμή οι σπουδαστές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού. Στο βάθος, όπως βλέπετε, πλησιάζει η γνωστή ομάδα των ΝΟΗ. Λέγαμε νωρίτερα ότι η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών του Ναυτικού ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και παρέχει τη δυνατότητα στους νέους και νέες για επαγγελματική σταδιοδρομία, προσφέροντας υψηλού επίπεδου τεχνική κατάρτιση. Και αυτή τη στιγμή παρελάβει μπροστά από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία ο ουλαμός της διοίκησης υποβρυχίων καταστροφών, η γνωστή μας σε όλους Βατραχάνθρωποι. Αποτελούν εξαιρετικά επίλεκτο και εκπαιδευμένο τμήμα των ενόπλων δυνάμεων, αποσπούν πάντα εδώ στο Σύνταγμα ένα από τα θερμότερα χειροκροτήματα. Είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν οποιαδήποτε στιγμή στο κάλεσμα της πατρίδας, αναλαμβάνοντας με επιτυχία τις πιο παράτολμες αποστολές. Εκπαιδεύονται καθημερινά πάνω στις ειδικές επιχειρήσεις. Το πολεμικό ναυτικό με την υψηλή ετοιμότητα που αποτελεί ισχυρή δύναμη αποτροπής και εγγυάται την ελευθερία και αναεξαρτησία του έθνους μας, παράλληλα συνεισφέρει στις ανάγκες του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και ιδιαίτερα του νησιωτικού πληθυσμού. Βλέπετε κατά στους δέκτες σας τους θρυλικούς, μπορούμε να πούμε, ΟΙΚ. Της διοίκησης υποβρυχίων καταστροφών. Ο εξοπλισμός τους τελευταίας τεχνολογίας, ο οποίος συνεχώς ανανεώνεται. Και ακολουθούν τα πεζοπόρα τμήματα της πολεμικής αεροπορίας. Προηγείται η μουσική της, η οποία συγκροτήθηκε το 1947. Η μουσική της πολεμικής αεροπορίας λαμβάνει μέρος σε εορταστικές εκδηλώσεις και συναυλίες σε όλο τον ελλαδικό χώρο, καθώς επίσης εκπροσωπεί την πολεμική αεροπορία σε στρατιωτικά φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Ακολουθεί η σχολή Ικάρο, με την πολεμική της σημαία. Τα νέα αυτά παιδιά που περνούν τώρα μπροστά από τον χώρο των επισήμων είναι τα αυριανά στελέχη της πολεμικής αεροπορίας, η αυριανή αεροπορική γενιά που θα παραλάβει την εναέρια σκυτάλη. Η σχολή Ικάρων είναι το αεροπορικό φυτώριο που δέχεται νέους και νέες με όνειρα και ιδανικά από κάθε γωνιά της ελληνικής γης.
Νέους και νέες που έχουν τη θέληση και τη δύναμη να σταδιοδρομήσουν ως αξιωματικοί της αεροπορικής οικογένειας. Υπτάμενοι, μηχανικοί και ελεγκτές αεράμινας. Εργάζονται και μοχθούν για τον ίδιο σκοπό, την προάσπιση του ελληνικού ουρανού. Η παρέλαση συνεχίζεται με τα τμήματα των σχολών υπαξιωματικών της αεροπορίας και την πολεμική σημαία της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας. Οι σπουδαστές τους είναι οι αυριανοί υπαξιωματικοί που θα έχουν μια σοβαρότατη αποστολή να συμβάλλουν στη διατήρηση της αεροπορίας μας στα υψηλά επίπεδα ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας. Οι νέοι και νέες που περνούν από μπροστά μας όταν αποφοιτήσουν από τις σχολές τους θα είναι οι μόνιμοι υπαξιωματικοί που εξελίσσονται σε αξιωματικούς και φτάνουν μέχρι το βαθμό του ανώτερου αξιωματικού. Βλέπουμε ξανά τον σχηματισμό, την τετράδα των αεροσκαφών της 335 μοίρας, η οποία ξεκίνησε την ιστορία της από τη Μέση Ανατολή και συνεχίζει ακατάπαυστα αυτή τη στιγμή από τον Άραξο. Δεν έχει υποστείλει ποτέ τη σημαία η 335 μοίρα. Τα Μοιράζ 2005 της 331 μοίρας της ΕΑΣ από την Τανάγρα. Το αεροσκάφος το οποίο διαθέτει κυριολεκτικά τα στρατηγικά όπλα της Ελλάδας. Ενώ οι αεροπορικές διελεύσεις συνεχίζονται με το Απάτσι Δέλτα, το Απάτσι Αλφα της αεροπορίας στρατού. Το Χιούι, το θρυλικό Χιούι. Επιβλητικές οι νυχτερίδες, όπως χαρακτηριστικά λέγονται. Και εδώ τα Phantom, τα F4 Phantom της 338 μοίρας Άρης, από την 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα. Έχουμε περάσει στην ελληνική αστυνομία, στα πεζοπόρο τμήματα της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Τα τμήματα των δοκίμων υπαστυνόμων ηγείται η πολεμική του σημαία. Η Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας είναι ισότιμη με τις σχολές των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και τις αντίστοιχες παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων. Η τετραετής φοίτησης στη Σχολή Αξιωματικών παρέχει στους δόκιμους υπαστυνόμους άρτια επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση για να μπορούν να ανταποκρίνονται με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στα μελλοντικά τους καθήκοντα. Βλέπετε τα Απάτσια αυτή τη στιγμή, διέρχονται πάνω από το χώρο της παρέλασης. Τα Χιούι. Και ακολουθούν τα Σινού. Έχουμε περάσει στη λεωφόρο Αμαλίας στο λιμενικό. Προηγείται η μπάντα. Το οποίο λιμενικό φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια ένδοξης πορείας. Βλέπετε τα ελικόπτερα τύπου Σινούκ. Πάνω από 43.000 ώρες έχουν γράψει στην πορεία τους στην αεροπορία στρατού. Λέγαμε λοιπόν ότι το λιμενικό σώμα φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια πορείας, διαδραματίζοντας καθημερινά πρωταγωνιστικό ρόλο στην προάσπιση των θαλασσίων συνόρων μας. Υψηλό καθήκον του αποτελεί η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, ενώ στην πολύπλευρη αποστολή του συμπεριλαμβάνεται και η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η προσφορά του λιμενικού σώματος στην διάσωση χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών που αναγνωρίζονται μέσα από τις τιμητικές διακρίσεις από φορείς διεθνούς κύρους όπως η UNICEF και η Ακαδημία Αθηνών, η οποία τίμησε με το έργο του ως κυβερνήτη περιπολικού σκάφου στη Μυτιλίνη τον αείμνηστο πλωτάρχη λιμενικού σώματος Κυριάκο Παπαδόπουλο.
Ενώ στους δέκτες σας παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή ένα Aegean Hawk Sikorsky S-70 και ένα Agustabel ανθυποβρυχιακού πολέμου. Είναι της Διεύθυνσης Αεροπορίας Στρατού. Είναι της Διεύθυνσης Αεροπορίας Ναυτικού. Το Agustabel 212. Ενώ με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό που βλέπετε, περνάμε στη μονάδα υποβρυχίων αποστολών του λιμενικού σώματος. Είναι τα ειδικά κλιμάκια, η υπηρεσία συνδέσμων διασωστών και η μονάδα υποβρυχίων αποστολών, στελέχη των οποίων εκτελούν αποστολές ιδιαίτερης δυσκολίας, αρκετές εκ των οποίων χαρακτηρίζονται ως υψηλής επικινδυνότητας και ρίσκου. Και ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας περνά αυτή τη στιγμή τα πεζοπόρα τμήματα του πυροσβεστικού σώματος. Το έμψυχο πυροσβεστικό δυναμικό αποτελεί την κινητήρια δύναμη στους αγώνες για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών του κράτους από τους φυσικούς και τεχνολογικούς κινδύνους. Προηγείται η μουσική μπάντα και ακολουθεί η σημαία, η διοίκηση και το επιτελείο, καθώς και το τμήμα της Σχολής Δοκίμων Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Και βλέπετε το Super Puma του πυροσβεστικού σώματος και τα δύο ελικόπτερα BK, επίσης του πυροσβεστικού σώματος. Πολύτιμα εργαλεία και τους χειμερινούς μήνες με αεροδιακομιδές, αλλά και το καλοκαίρι, τα μεν για επιτήρηση και συντονισμό τα BK, ενώ το Super Puma μπορεί να φέρει και κάδο πυρόσβεσης. Ακολουθεί τμήμα ανδρών της ειδικής μονάδας αντιμετώπισης καταστροφών της γνωστής μας ΕΜΑΚ με αυτοδίτες, ορειβάτες και διασώστες. Οι πυροσβέστες της ΕΜΑΚ με την καθημερινή πολυπίκυλη και κατάλληλη εκπαίδευσή τους, αλλά και με την εμπειρία τους, έχουν αναδείξει τη δράση του πυροσβεστικού σώματος στον τομέα των εξειδικευμένων διασωστικών επιχειρήσεων, στην αντιμετώπιση τεχνολογικών καταστροφών, αλλά και στην κατάσβεση ιδιαίτερα επικίνδυνων πυρκαγιών. Η δράση τους ξεπερνά τα σύνορα της χώρας μας και αναγνωρίζεται διεθνώς. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν ταξιδέψει εκτός σύνορων, κυρίως η ΕΜΑΚ, αποσπώντας διθυραμβικά, θα λέγαμε, σχόλια για την πολύτιμη βοήθεια που προσέφεραν όπου κλήθηκαν. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, τελειώνει η παρέλαση των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Βλέπουμε τη μουσική της ΑΣΔΙΣ να αποχωρεί, να γυρίσει, θα γυρίσει, θα δούμε ότι θα κάνει στροφή. Ας θυμηθούμε ακόμη μία φορά ότι η 25η Μαρτίου του 1821 είναι ένα σταθμός και ένα φωτεινό ορόσημο της νεότερης ελληνικής ιστορίας που ακτινοβολεί και θα ακτινοβολεί στην αιωνιότητα το μεγαλείο της ελληνικής φυλής. Την ημέρα αυτή η αρετή και η ανδρεία των Ελλήνων έλαμψε στο διεθνές ορίζοντα. Σαν αιώνιο μετέωρο και ξαναθύμισε στον κόσμο ολόκληρο αρχαία τρόπαια ομηρικών θριάμβων. Την ίδια ανδρεία έδειξαν και θα δείχνουν οι Έλληνες μαχητές σε όλα τα πεδία της τιμής. Όπως έκαναν οι προγονείς μας, υπερασπιζόμενοι τις ανθρώπινες αξίες, με πρώτες την ειρήνη και την ελευθερία.
Σε πολύ λίγη ώρα ο έχων το γενικό πρόσταγμα διοικητής της σχολής Ευελπίδων, ο υποστράτηγος Δημήτριος Χούπης, θα αναφέρει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας το τέλος της παρέλασης. Και αυτό γίνεται ευθύς αμέσως. Ο στράτηγος Χούπης Δημήτριος, διοικητής στρατηγικής σχολής Ευελπίδων, έχω το γενικό πρόσταγμα. Σας αναφέρω, κύριε πρόεδρε, πέρας παρελάσεως. Οι δείκτες της Προεδρικής Φρουράς συμπληρώνουν το τελετουργικό με την αργή κίνησή τους. Οι εύζωνες που καθ' όλη τη διάρκεια της παρέλασης ήταν ακίνητοι σε προκαθορισμένα σημεία, ώστε να γνωρίζουν τα τμήματα της παρέλασης που πρέπει να στρέψουν, σε ποιο σημείο πρέπει να στρέψουν για να αποδώσουν τιμές. Κεφαλήν δεξιά, όπως λέγεται, ανάμεσα στα τμήματα. Ακούτε και το τσαρούχι των ευζώνων. Κυρίες και κύριοι, η Ελληνική Επανάσταση του 1821 είναι το σπουδαιότερο γεγονός της ιστορίας της νεότερης Ελλάδας και η αφετηρία της δημιουργίας και της αναγέννησης του ελληνικού έθνους και κράτους. Συγχρόνως είναι γεγονός παγκόσμιας σημασίας, γιατί υπήρξε η πρώτη εθνική επανάσταση για την ανεξαρτησία ενός υπόδουλου έθνους, η πρώτη εθνική επανάσταση που έδωσε το παράδειγμα και για άλλους υπόδουλους λαούς. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα χαιρετήσει, θα πει το μήνυμά του. Έτοιμο, παιδιά. Έτοιμοι. Η εθνεγερσία του 1821 αποτελεί για εμάς τους Έλληνες απανταχού της γης ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης εθνικών ιδεωδών, αλλά και σταθερό δίκτυο πορείας ως προς την επιτέλεση του εθνικού μας κρέους απέναντι στην πατρίδα μας και στην ιστορία μας. Οι αγωνιστές του 1821 με τη θυσία τους απέδειξαν ότι οι Έλληνες είναι λαός και έθνος της ελευθερίας. Για τους Έλληνες η ελευθερία δεν είναι απλώς ένα δικαίωμα. Η ελευθερία είναι έννοια υπαρξιακή, αφού εμείς οι Έλληνες μόνο ελεύθεροι μπορούμε να ζήσουμε, να υπερασπιστούμε την αξία μας και να αναπτύξουμε την προσωπικότητά μας. Γι' αυτό σήμερα εδώ, σε αυτή την ιερή επέτειο και εμπνεόμενοι από το στίχο του Ανδρέα Κάλβου ότι θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία, διαμηνύουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι ενωμένοι υπό όρους αραγούς ενότητας, αποφασισμένοι, ανυποχώρητοι, θα υπερασπιστούμε την ελευθερία μας έναντι ουδήποτε θα διεννοείται να την επιβουλευτεί. Σε όποιον επιβουλεύεται την ελευθερία μας, η απάντηση ήταν, είναι και θα είναι μία: μολόν λαβέ. Στο ίδιο πλαίσιο και με μόνο γνώμονα την ιστορία, το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο, θα υπερασπιστούμε στο ακέραιο την εθνική μας κυριαρχία, τα σύνορά μας, το έδαφος μας, την αποκλειστική οικονομική ζώνη μας, που είναι σύνορα και έδαφος και αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τούτη όμως η στιγμή θέλω να τονίσω και αυτό. Οι πρόγονοί μας αγωνίστηκαν για την ελευθερία κάθε ανθρώπου, γιατί για μας τους Έλληνες η ελευθερία είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την υπόσταση του ανθρώπου. Γι' αυτό και σήμερα εμείς αγωνιζόμαστε για την ελευθερία κάθε ανθρώπου πέρα και έξω από τα σύνορά μας. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε ό,τι αφορά τη μεγάλη ευρωπαϊκή μας οικογένεια. Βρισκόμαστε μπροστά σε κρίσιμες ευρωεκλογές και γνωρίζουμε όλοι
ότι μορφώματα λαϊκισμού, ρατσισμού που αγγίζουν τα όρια του ναζισμού επιβουλεύονται ευθέως το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Επιθυμούν τη διάλυσή τους. Επιθυμούν την κατάλυση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Κάθε συνειδητός Ευρωπαίος και ιδίως εμείς οι Έλληνες σε εκλογές που έρχονται πρέπει να τους δώσουμε το εξής μήνυμα. Δεν θα περάσουν. Χρόνια πολλά. Ακούσαμε το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος τόνισε ότι το διαχρονικό μήνυμα είναι... Είμαστε σήμερα εδώ και παρακολουθήσαμε τις άντρες και τις γυναίκες των όπλων δυνάμεων να παρελάβουν με πολύ περηφάνεια, αποδίδοντας την τιμή που πρέπει στην επέτειο της Εθνικής Παλιγενεσίας της 25ης Μαρτίου του 1821. Θέλω να συγχαρώ τους αρχηγούς, τους αξιωματικούς, τους υπαξιωματικούς, τους άντρες και τις γυναίκες των όπλων δυνάμεων για την προσπάθεια και την εξαιρετική παρέλαση που είχαμε σήμερα. Επίσης θέλω να υπενθυμίσω σε όλους ότι πρέπει να παρακολουθούμε την ιστορία, να την κοιτάμε και να διδασκόμαστε από αυτή. Αυτό κάνουμε σήμερα. Εμπνεόμαστε από τους ήρωες της Επανάστασης του 1821, οι οποίοι με το αίμα τους μας έδωσαν τη δυνατότητα να ζούμε σήμερα σε μια ελεύθερη χώρα. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν άριστες σχέσεις με την κοινωνία, χαίρουν αμοιβαίας εκτίμησης και είναι κάτι το οποίο το διαφυλάττουμε σαν κόρη οφθαλμού και θέλουμε να συνεχίσουμε με αυτό. Σήμερα έχουμε κοντά μας και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της αδελφής χώρας της Κύπρου, στον οποίο θέλω να διαβιβάσει τους χαιρετισμούς μας στην αδελφή χώρα και τη συνεχή μας υποστήριξη και αλληλεγγύη. Ευχαριστώ όλους και εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά για την ημέρα και να ξέρετε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι εδώ για να προστατεύουν την εθνική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της χώρας, προσπαθώντας να διατηρήσουν την ειρήνη και τη συνεργασία στην περιοχή. Χρόνια πολλά σε όλους. Με εθνική υπερηφάνεια, ο απανταχού ελληνισμός γιορτάζει τη σημερινή εθνική επέτειος. Ταυτόχρονα είναι μέρα περισυλλογής, πρωτίστως για να αντλούμε δύναμη και θάρρος από τις ένδοξες δράσεις των προγόνων μας, αλλά και για να μαθαίνουμε από τα λάθη τους για να αποφεύγουμε στο μέλλον να πράττουμε το ίδιο. Χωρίς αφισβήτηση, ο Έλληνας όταν είναι ενωμένος μεγαλουργεί. Οι συνθήκες είναι τέτοιες, οι συγκυρίες είναι τέτοιες, που πιστεύω ότι και είναι ένα μήνυμα προς όλους μας, όσο ποτέ άλλοτε, να είμαστε και η Κύπρος και η Ελλάδα ενωμένοι με ομοψυχία και σύνεση και θα πετύχουμε πολλά. Πολλά για την ασφάλεια, για την ειρήνη της περιοχής, την ανάπτυξη και την ευημερία των λαών μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων παρακολουθήσαμε σήμερα μια εξαιρετική παρουσία, παρέλαση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας που αναδεικνύουν με το φρόνημά τους, τον επαγγελματισμό τους, την προσήλωσή τους ότι είναι ένας σταθερός πυλώνας για την ασφάλεια, για την σταθερότητα και για την ειρήνη στην υπηρεσία του ελληνικού λαού. Είμαστε υπερήφανοι όπως είμαστε υπερήφανοι και για τους αγωνιστές, τους προγόνους μας του 1821, οι οποίοι πραγματικά
άφησαν ένα αποτύπωμα στην ιστορία όλης της Ευρώπης ως ένα διεθνές γεγονός. Υπήρξε ο εθνικό απελευθερωτικός αγώνας, ένα διεθνές σημαντικό γεγονός που μας γεμίζει σήμερα με εθνική αυτοπεποίθηση και ιστορική αυτογνωσία, καθώς ξέρουμε πια ότι εμπνεύστηκαν μέσα από τα Θούρια, από το Θούριο του Ρήγα, μέσα από τον Διονύσιο Σολωμό που μας είπε ότι οτιδήποτε εθνικό είναι το αληθινό, μέσα από τον Κάλβο που προηγούμενα αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είμαστε υπερήφανοι για εκείνους τους αγώνες, είμαστε υπερήφανοι για το σήμερα, είμαστε υπερήφανοι για την πατρίδα μας, για τον πατριωτισμό των Ελλήνων, απέναντι προφανώς σε κάθε προσπάθεια πατριδοκαπηλείας ή εκμετάλλευσης αυτών των εθνικών αγώνων. Μαζί θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Σήμερα είναι μέρα διπλής γιορτής για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Όλοι οι Έλληνες γιορτάζουμε από την Κρήτη, ήσαμε τη Θράκη και τη Μακεδονία μας, από το Ιόνιο μέχρι τα ακριτικά νησιά του Αιγαίου. Είναι μέρα σήμερα να θυμόμαστε τους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες των προγόνων μας. Είναι μέρα να θυμόμαστε το πατριωτικό μας καθήκον σε όλες τις εκφάνσεις. Είναι μέρα να θυμόμαστε ότι η Ελλάδα και η ελευθερία είναι έννοιες συνυφασμένες και αλληλένδετες. Αλλά είναι σήμερα και μια μέρα να κοιτάμε μπροστά. Να κοιτάμε μπροστά διδαγμένοι από τα λάθη του παρελθόντος και του παρόντος. Βασικά από την δημαγωγία και το διχασμό που είναι οι εθνικές μας πληγές. Να κοιτάμε μπροστά με αποφασιστικότητα απέναντι σε κάθε επιβουλή και η παρουσία των ενόπλων δυνάμεών μας το υπογραμμίζει. Και να κοιτάμε μπροστά με αυτοπεποίθηση και περηφάνεια για να δημιουργήσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε. Την Ελλάδα ιδιαίτερα της δημιουργίας και των ευκαιριών, πιο πολύ για τους νέους Έλληνες. Ολόκληρο το έθνος εγείρεται σήμερα από το ελληνικό Καστελόριζο μέχρι τη Θράκη, μέχρι την Αυστραλία και βροντοφωνάζει με στεντόρια φωνή το εμβατήριο. Μακεδονία, ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα που έδιωξε στους βάρβαρους και ελεύθερησε τώρα. Ενάντια στους εθνομηδενιστές που ξέρουν ότι τελειώνουν και ότι σύντομα θα έρθει μια κυβέρνηση ελληνική, μια κυβέρνηση των Ελλήνων και της Χρυσής Αυγής που θα τιμωρήσει τους προδότες και θα πετάξει την κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών στον κάλαθο των αχρήστων της ιστορίας. Έλεγε ο μεγάλος στρατηγός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκείνη την άνοιξη του 21. Μία φορά ευαπτίστημεν με το λάδι, βαπτιζόμεθα και μία με το αίμα δια την ελευθερία της πατρίδος. Και η ελευθερία των Ελλήνων σφραγίστηκε με το αίμα χιλιάδων αγωνιστών, αλλά και χιλιάδων Τούρκων που τόλμησαν να πατήσουν το πόδι τους στην Ελλάδα. Και θα θυμίσω στους Τούρκους που σήμερα απειλούν και προκαλούν τη μαύρη μοίρα του Μαχμούτ Πασά της Δράμας, όταν τόλμησε να πατήσει τα επαναστατημένα εδάφη με αμέτρητα στήφη βαρβάρων. Συνάντησε όμως τον Κολοκοτρώνη και τους κλέφτες του Μοριά στα Δερβενάκια και δεν πέρασε κανείς τους από τα στενά. Και έμειναν 200 χρόνια άταφα τα οστά τους ως ένα μνημείο της ελευθερίας των Ελλήνων. Θαρσίν χρή, να έχετε θάρρος, να μην ξεχνάτε ότι ο Θεός έχει βάλει την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδος και ο Θεός την υπογραφή του δεν την παίρνει πίσω. Και να φροντοφωνάζετε πάντα ενάντια στους προδότες. Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Ζήτω 25 Μαρτίου. Στέρνω τις ευχές μου, τις ευχές της Ένωσης Κεντρών και στην τελευταία γωνιά της Ελλάδος. Αυτό που συνέβη σήμερα είναι ντροπή. Δίχασαν την Αθήνα. Από εδώ είναι η Αθήνα των επισήμων
που επιτρέπονται οι κάμερες και από εκείνο λαός που διαμαρτύρεται για την προδοσία της Μακεδονίας και δεν του επιτρέπουν να έρθει πιο εδώ. Αυτά είναι ντροπές που συμβαίνουν σήμερα. Με την ψήφο της Ελληνικής Βουλής επροδόθη η Μακεδονία. Αλλά μη φοβάστε, πίσω έχει αχλάδα την ουρά της. Θα γίνει μετά τις εκλογές δημοψήφισμα και θα αποδειχθεί ότι ο λαός θεωρεί προδοτική τη Συμφωνία των Πρεσπών και θα την ακυρώσουμε. Και ο Τσίπρας όταν υπέγραφε μέσα στη Βουλή ήξερε ότι ο λαός ήταν αντίθετος στις Πρέσπες και ο Τραμπ και η Μέρκελ ήξεραν και αυτοί ότι ο λαός κατά πλειοψηφία αντετίθετος στις Πρέσπες. Άρα παραβιάστηκε η θέληση του ελληνικού λαού και άρα η Συμφωνία είναι άκυρη και ανήθικη. Θέλω να πω και κάτι άλλο για τις δημοσκοπήσεις, γιατί ετοιμάζουν ένα σύστημα να πνίξουν τα μικρότερα κόμματα και να ξαναεπικρατήσει η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, ο δικοματισμός. Ο δικοματισμός φτώχευσε την Ελλάδα. Ποιος φτώχευσε την Ελλάδα? Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Αυτοί οι δύο με τους διορισμούς, με τις κλεψιές, με τις απατεωνιές, αυτοί φτώχευσαν την Ελλάδα. Θα ήταν τελείως ηλίθιο να γυρίσουμε πίσω σε ένα δικοματισμό. Η Ένωση Κεντρών θα παλέψει μέχρι τέλους αυτό το διεφθαρμένο σύστημα να αλλάξει και να έρθει επιτέλους δημοκρατία σε αυτή τη χώρα. Δημοκρατία και αληθινός πατριωτισμός, όχι χούντες και ακροδεξιές. Την αληθινή δημοκρατία την εκπροσωπεί το κέντρο. Οι φασίστες και οι ακροδεξιοί εκπροσωπούν την πατριδοκαπηλεία και μόνον. Ευχαριστώ, χρόνια πολλά. Εμείς οι σημερινοί Έλληνες χρωστούμε την ελευθερία μας στην ίδια την εθνική υπόστασή μας, στους αγώνες και στις θυσίες των αγωνιστών του 1821. Σε αυτό σημείο κάπου κλείνουμε μετά από μια μισή περίπου ώρας μετάδοση. Θα ήθελα σε αυτό σημείο να ευχαριστήσω τον πολύπειρο συνάδελφο, στρατιωτικό συντάκτη Λεωνίδα Μπλαβέρη, για την πολύτιμη βοήθεια που μου προσέφερε κατά την περιγραφή της παρέλασης. Επίσης να ευχαριστήσουμε για τη βοήθεια την πυροσβεστική, την Τροχέα Αθηνών, τα ΙΛΠΑΠ, τη Μεγάλη Βρετανία, για τη συμβολή τους στην τηλεοπτική κάλυψη της παρέλασης. Επίσης όλους τους τεχνικούς της ΕΡΤ για την άρτια τηλεοπτική μετάδοση, το σκηνοθέτη μας Στάθη Ρέπα, καθώς και τον Διευθυντή Παραγωγής Γιώργο Στράγκα. Από τον Γιώργο Σιδέρη στην Πλατεία Συντάγματος, πίσω στα στούντιο της Αγίας Παρασκευής. Χρόνια πολλά!